Δεν θα σας κουράσω, γιατί ξέρω ότι οι ομιλίες κουράζουν και λένε άντε να τελειώνουμε. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, η διευθυντά μου. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το κέντρο υγείας και το μελλοντικό κοινωνικό ιατρείο στην Ανάβησο. Οι προτάσεις σας ήταν αυτές οι οποίες και τα προβλήματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς που έρχομαι εδώ και συζητάμε. Ξέρετε πολύ καλά και έχουμε συζητήσει και τις ενέργειες που έχουμε κάνει και οι επαφές που έχουμε και όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα, πιστέψτε με, αλλά το θέλω να μείνω, γιατί είπατε τα πάντα, να μείνω σε δύο αριθμούς, 110.000 σε δύο χρόνια και 6.500 για κορονοϊό. Αυτό και μόνο, φανταστείτε, το μέγεθος της δουλειάς που υπήρχε εδώ πέρα. Όποιος το συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτό είναι υπερβολικό. Και λες 110.000 σε μια περιοχή εδώ, 110, ναι, που είπε. Αυτό δείχνει όμως αυτό που είπατε και το φιλότιμο το οποίο υπάρχει στο προσωπικό και να δώσω συγχαρητήρια γιατί το έχω ζήσει από κοντά και έχουμε πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Η εξυπηρέτηση εξυπακούεται ότι οι περισσότεροι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα έχουν εξυπηρετηθεί, έχει ενισχυθεί το κέντρο υγείας πράγματι. Μένω σε αυτό που είπατε και αυτό που είπε και ο κύριος οικονόμου, ότι ο εχθρός είναι το καλύτερο δυνατό που μπορεί να γίνει, αλλά πιστεύω ότι μας δίνει τη δυνατότητα τώρα με την πρόταση που γίνεται και τις φωνές που ακούγονται για το νοσοκομείο να αναβαθμιστεί και η πρωτοπάθμια αυτή της υγείας. Και ελπίζω και για την Ανάβησο που είναι μια παραλιακή περιοχή και που πιάνει μεγάλη ζώνη, έχει 100.000 περίπου το καλοκαίρι, μακάρι να μπορέσουμε να ευοδοθεί και η πρόταση την οποία είχατε κάνει για να μπορέσουμε να δουλέψει καλύτερα για στην Ανάβησο το Περιφερειακό Ιατρείο. Έχουμε καλή δύναμη, καλή χρονιά, κύριε διευθυντά μου, σε όλο το προσωπικό. Να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε. Ο Δήμος και όλοι οι παράγοντες της Δημοτικής Αρχής πάντα βρίσκονται δίπλα σας και θα είμαστε και θα ξεκολουθήσουμε να είμαστε δίπλα σας. Καλή δύναμη σε όλους.